Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σχεδόν 570.000 φορολογούμενοι δικαιούνται φέτος επιστροφή φόρου μέχρι στιγμής στοιχεία καθάρισης. Να δούμε ποια είναι η διαδικασία επιστροφής με την βοήθεια του Δημήτρη Πεφάν. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Όπως έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, προχωράει με πιο γοργούς ρυθμούς η εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει παράταση μέχρι και τις 26 Ιουλίου. Οι διαδικασίες προχωρούν και η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν λαμβάνει χρήματα από την εφορία είναι οι πρώτοι που σπέβουν να κάνουν και τις δηλώσεις. Γι' αυτό και έχουμε ένα μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, περίπου το 13% των δηλώσεων που έχουν μέχρι στιγμής εκαθαριστεί, οι οποίες και δικαιούνται επιστροφή φόρου. Το μέσο ποσό που λαμβάνει ο καθένας από αυτούς τους φορολογούμενους είναι 356 ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία για το πώς θα τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τα παίρνουν αυτά τα χρήματα πίσω, καθώς αυτό που γίνεται πρώτα απ' όλα είναι αυτά να συμψηφίζονται με άλλες εισφορές, κυρίως δεν τον ένφια. Αυτό που είχε γίνει πέρυσι είναι ότι όσοι είχαν καταθέσει δηλώσεις μέχρι τις 14 Ιουλίου ήταν στο πρώτο γύρο εκαθάρισης για τις επιστροφές φόρων και οι περισσότεροι από αυτούς πήραν χρήματα όντως πίσω στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εν συνεχεία όμως και μετά τις 14 Ιουλίου συμψηφίστηκαν αυτόματα τα χρήματα αυτά με τον ένφια και μάλιστα με το σύνολο του ένφια και όχι την πρώτη δόση. Mm-hmm. Μένει να δούμε ποια πρακτική θα ακολουθηθεί και φέτος, αν και το πιο πιθανό είναι να έχουμε μια λογική συμψηφισμού. Επίσης να πούμε ότι μπορούν οι φορολογούμενοι, αν το θέλουν, να συμψηφίσουν τα χρήματα αυτά και με άλλες εισφορές, όπως για παράδειγμα τον ΕΦΚΑ ή άλλα χρέη που έχουν. Αν μάλιστα υπάρχουν χρέη προς την εφορία, τότε ο συμψηφισμός γίνεται αυτόματα. Να πούμε επίσης ότι σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών, άνω των 1.500 ευρώ επιστροφής φόρου, εκεί απαιτείται επιπλέον έλεγχος, οπότε εκεί η διαδικασία καθυστερεί αρκετά, μπορεί να φτάσει ακόμα και μέχρι και τα τέλη του χρόνου, ενώ σε μικρότερα ποσά η διαδικασία γίνεται πολύ πιο γρήγορα και έχουμε είτε την επιστροφή των χρημάτων είτε τον συμψηφισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντως, όπως λένε και φοριακοί, καλύτερα αν έχεις λαμβάνει χρήματα να κάνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται την δήλωσή του σου για να πάρει μια προτεραιότητα, καθώς αν την αφήσεις και αξιοποιήσεις την παράταση, το πιο πιθανό είναι τα χρήματα είτε να συμψηφιστούν αυτόματα, είτε να τα πάρεις, αν τα πάρεις, πολύ αργότερα.